Στο Άλσος Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών 2014, παρουσιάζεται το έργο «Υπόλυτος» του Ευρυπίδη. Νέο, κακό, το κακό, αμάστατο! Δεν το χωρούν ο έρμος εγώ! Το χωρούν τα λόγια! Γραφή, γραφή το γράμμα της για αυτά που δεν ξεχνιούνται! Τη συμφορά, το πάρο, τα σπίγω, τα μένος, σβήνω! Αυτά τα γράμματά της, λιγμών μυρολόγια στα μάτια μου, είδα ο έρμος! Έχουμε κοντά μας την κυρία Λιδία Κονιόρδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, συγχαρητήρια και μας τιμά ιδιαίτερα ότι είναι η τελευταία σας παράσταση και την κάνατε στη Νέα Σμύρνη. Πράγματι. Έτυχε έτσι στην περιοδία μας και κλείνουμε αυτή την περιοδία και αυτή την υπέροχη εμπειρία με τον Υπόλυτο στην Νέα Σμύρνη που είχα τη χαρά να παίξω σε αυτό το θέατρο, βέβαια με άλλο προσανατολισμό, στην Ηλέκτρα το 87-88, όταν πρώτη φορά έγινε θέατρο μέσα στο Άλσος. Και είναι τόσο σημαντικό που όλα αυτά τα χρόνια έχει μείνει αδιάσπαστη αυτή η παράδοση του θεάτρου στην Νέα Σμύρνη και είναι σημαντικό που όλες οι δημοτικές αρχές τιμούν αυτή την παράδοση και τη συνεχίζουν. Και μακάρι να μπορέσουν να το προχωρήσουν ένα βήμα ακόμα παραπέρα και να φτιαχτεί ένα όμορφο θέατρο μέσα σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο του Άλσους που θα μπορέσει να αναδείξει ακόμα περισσότερο αυτή την παράδοση και τη δική μας δουλειά στο κοινό που, όπως είδαμε σήμερα που ήταν κατάμεστο το θέατρο, τιμά αυτές τις παραστάσεις και έρχεται πραγματικά κάθε χρόνο και βλέπει έτσι με μια συγκινητική προσέλευση. Πολύ ωραίο το έργο που είδαμε και αυτό που θέλω να σχολιάσω ότι ήταν διπλά δύσκολο για σας, γιατί εκτός από ηθοποιός ήσασταν και σκηνοθέτης του έργου. Ναι, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά το κάνω και δεν είμαι και η μόνη. Άλλωστε. Αλλά είναι, ασχολούμαι με αυτόν τον τρόπο με έργα που για μένα σημαίνουν κάτι πολύ βαθύ. Το έργο αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ειδικά σήμερα. Το πόσο οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολλές όψεις στην αλήθεια. Κανένας δεν κατέχει όλη την αλήθεια, γιατί αυτό είναι μόνο προνόμιο των δυνάμεων, των συμπαντικών δυνάμεων, που τις αποκαλούμε Θεό ή Θεούς. Και άρα ο κάθε άνθρωπος οφείλει να μην είναι αλαζονικός μέσα στο δικό του μικρό κομματάκι της αλήθειας, να αφήνει χώρο για την αλήθεια του αλουνού, να μπορεί να συνδιαλέγεται, να κάνει διάλογο, να μην αποκλείει την άποψη και την αλήθεια των άλλων ανθρώπων. Γιατί αυτό μας επιτρέπει να συνυπάρξουμε και να υπερβούμε τον περιορισμό που μας δίνει η θνητή μας φύση, ότι δηλαδή βλέπουμε ένα μικρό κομματάκι. Επίσης μας δίνει ένα μεγάλο δώρο αυτό το έργο μέσα από τον Ευρυπίδη. Μας λέει πως μέσα από τη συγχώρεση μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί αυτή τη μικρή του περιορισμένη ύπαρξη. Δηλαδή το να συγχωρέσει, να αφήσει χώρο δηλαδή και να συνυπάρξει μες τον ίδιο χώρο με κάτι που μπορεί και να είναι το αντίθετό του. Δεν σοφίζεστε και ούτε ασχολείστε καν τη σοφροσύνη να διδάξετε σε όσους δεν έχουν μυαλό. Για τρομερό σοφό μιλάς. Άμα θα έχει τη δύναμη να συνετίσει με το ζόρι τους ασύνετους. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, πατέρα, κι άσχετα τώρα. Φοβάμαι από τις συμφορές, μη σου ξεφεύγουν λόγια. Αχ, έπρεπε στους θνητούς. Χειροπιαστό σημάδι να υπάρχει για τους φίλους και τρόπος να διαβάζεις στο μυαλό τους ποιος είναι αληθινός και ποιος... Έχουμε κοντά μας τον ηθοποιό Νίκο Κουρή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κάνετε έναν δύσκολο ρόλο, το γιο του Θησέα, που μάλιστα αναγκάζεται να σας θυσιάσει για μια κατάρα. Mm-hmm. Ναι. Μιλήστε μας για το ρόλο σας, δύο λόγια γι' αυτό. Τίποτα. Ο Υπόλυτος είναι ένα πρόσωπο, ένα τραγικό μέγεθος μάλλον, ένα τραγικό πρόσωπο, το οποίο πέφτει θύμα των παρεξηγήσεων και των γυναικών. Και του πατέρα του. Και των θεών. Δηλαδή της θεάς Αφροδίτης. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πάνω από το σώμα, δηλαδή πιστεύει στο πνεύμα, ας πούμε, και στην Άρτεμη και ότι δεν χρειάζεται τις γυναίκες και οι γυναίκες
του αποδεικνύουν ότι όχι μόνο τις χρειάζεται, αλλά δεν μπορεί και να τις ξεφύγει από την ύβρη την οποία κάνει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το ότι πιστεύει ότι οι γυναίκες είναι ανάξιες να τον βλάψουν και να μπουν μέσα του και να τον οδηγήσουν κάπου, τον οδηγούν ακριβώς στην καταστροφή του. Δηλαδή, είναι μια ύβρις, ας πούμε, κατά τον Ευρυπίδη. Είμαι και ίδια να ωφεληθώ όπως ήρθαν τα πράγματα, γιατί ποτέ δεν θα ντροπιάσω εγώ το κριτικό μου σπίτι, ούτε και τον άντρα μου στο πρόσωπο θα δω με έργα ισχρά για χάρη. Για ψυχή. Πρόκειται κάποιο αδιάτρεφο κακό να κάνεις. Θα πεθάνω. Πώς όμως αυτό θα σκεφτώ. Μία καλά. Είσαι καλέ να συμβουλεύεις. Μα εγώ θα βγάλω την ψυχή μου σήμερα! Θέλω και ότι και η Φέδρα, ως ρόλος, ήταν διπλός. Δηλαδή, είχε και το ρόλο του θύματος και του θήτη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πολύ συχνά στο αρχαιοδράμα, γιατί ακριβώς το αρχαιοδράμα έχει ένα πολύ έντονο διαλεκτικό στοιχείο. Δεν είναι δηλαδή η καλή και η κακή ρόλη, αλλά όλα τα πρόσωπα στο αρχαιοδράμα και οι χοροί έχουν διλήμματα. Εμπεριέχουν δηλαδή και μια θετική όψη και μια αρνητική, και αυτές οι δύο όψεις συγκρούονται. Και μέσα από αυτή τη σύγκρουση τα πρόσωπα προχωράνε και οι θεατές συνειδητοποιούν και τα δικά τους διλήμματα. Η Φέδρα λοιπόν υφίσταται είναι σαν μια, αυτό που λέμε σήμερα, μια παράπλευρη απώλεια στον πόλεμο ανάμεσα στην Αφροδίτη και στην Άρτεμη. Όμως η ίδια προσπαθεί να σώσει τη τιμή της με έναν απεγνωσμένο τρόπο, σχεδόν μάταιο τρόπο, γιατί η αλήθεια βγαίνει στο φως και έτσι αυτό που προσπάθησε να κάνει αποκαλύπτεται. Είναι πραγματικά συγκινητικός ο ρόλος με την έννοια μιας ύπαρξης που καίγεται μέσα στο φως του έρωτα, σαν μια πεταλούδα που πάει κοντά στο φως και καίγεται και προσπαθεί να σώσει τουλάχιστον τα παιδιά της. Από το Άλσος Νέας Μύρνης, για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.